κάνεις εσύ εδώ? Πίνε, πίνε, χάνουμε κόσμο, κόσμο! Καταλαβαίνετε ότι δεν με αφήνουν πλέον να μιλάω. Σε λίγο με βλέπω σαν τη Μυραράκι να σηκώνω το χαλί, γιατί άμα έρθει πελάτη, εμένα μου στείλει τηλεγράφημα. Λοιπόν, στην υγεία μας κορίτσια μου, ελπίζω να μην κάψετε μαλλιά. Γεια μας, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Καταρχήν, να πω καλή χρονιά. Είναι το πρώτο βίντεο για αυτή τη νέα χρονιά. Έχουμε τα καλύτερα στον καθένα, γιατί το καλύτερο, το χειρότερο, ξέρετε, είναι που έχουμε νεκρό για κάποιον. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Θα πούμε ιστορίες στο πώς να κάψεις τα μαλλιά σου σε 2 λεπτά. Πριν όμως ξεκινήσουμε και μην με πάρετε λίγο με τις ντομάτες, γράψτε μου σχόλια από κάτω. Καθένας ό,τι θέλει, ή θέλει να μου πει την απορία του ή την εμπειρία του. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει και εγώ θα είμαι μαζί σας. Όπως καταλαβαίνετε, έχω ακούσει και έχω δει πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δεν τρεβάω απλά τα μαλλιά μου, βγάζω και σπηριά. Όμως, ας πάμε στα πιο καύτα, να το πω. Στα πιο φρέσκα, να το πω. Γιατί άμα κάτσω και μετρήσω 25 χρόνια, δεν θα προλαβαίνουμε σε πάρα πολλά βίντεο. Όταν μία κοπέλα αντιλαμβάνεται τη θηλυκότητά της, να το πω, ή θέλει να φαίνεται ωραία, κάπου εκεί στο δημοτικό γυμνάσιο, όλες θέλουν να ισιώνουν τα μαλλιά με μία χωρίστρια στη μέση. Και επειδή όλες δεν μπορούν να αγοράσουν ισιωτικά και δει τα καλύτερα, ξέρετε, παίρνουν το στιρέλα. Σιδερό και φτάνει ψελίδα από εδώ και εδώ. Και έρχονται στο κομμωτήρι και λένε: θέλω να καθαρίσουν τα μαλλιά μου. Γιατί? Γιατί είναι καμένα. Και λες: τι να σου κάνω εγώ, μάνα μου, τώρα που τα έκαψες? Λες και είναι τσιγαριστή πατάτα. Επίσης, δεν μιλάω μόνο για τα κορίτσια, αλλά μιλάω και για τα γόρια. Γιατί το τελευταίο hot trend είναι να έχουν μακριά μαλλιά και δύνατα σιδερώνουν. Που μόνο εκεί την ώρα μου έρχεται να πω: την τζάκι σε ξέχασες να κάνεις, αλλά έχει χάρη που κάθεται και είναι έτοιμο να κλάψει ή έτοιμο να κλάψει το παιδάκι και σου λέει: πρέπει να μου σώσει τα μαλλιά σου. Αυτά. Πώς να ξεκινήσω και από πού να ξεκινήσω? Όταν με το που πάρω μισό πόντο παραπάνω, θα πάθουμε καρδιά εδώ μέσα και θα πρέπει να φέρω το ΕΚΑΒ να μας μαζέψει. Πάμε τώρα να πούμε αλήθειες, οι οποίες και πονάνε και καίνε και θα λυθεί στα γυαλιά. Τώρα σήμερα θα πούμε τι μας λένε οι πελάτες μέσα στο κομμωτήρι. Με φανταστείτε ότι μέχρι και εγώ γελάω από μόνη μου, δηλαδή μόνο που τα θυμάμαι. Τώρα μπορώ όπως κρατήθηκα σοβαρή σε αυτά τα ραντεβού, γιατί δεν μπορούν να γελάσουν με τον πόνο τους. Με παίρνει τηλέφωνο πελάτη και μου λέει: έχω μάθει ότι είστε καλύτεροι. Έλα, πες. Τι θες? Τι έχει γίνει? Κάποιος είπε ψέματα? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχω χαλάσει τα μαλλιά μου λίγο. Τι λέω όταν λες λίγο? Είναι μακριά. Λέω: μέχρι πού? Λέει: πότε μπορούμε να βρεθούμε από κοντά να τα πούμε, να μου κάνεις τα μαλλιά έτσι όπως θέλω, γιατί μόνο εσύ μπορείς να τα καταφέρεις. Και λέω: έλα, πες τι θέλεις. Πόσα θες να σου δώσουμε για να πεις την αλήθεια? Κλείνω ραντεβού ή να έρθει να τα δούμε από κοντά και έρχεται με χτυρίζει εδώ πέρα. Είναι άλλο χρώμα, εδώ, άλλο και εδώ, άλλο και εδώ, άλλο. Θέλεις να μου πεις τι έγινε? Με όσο σοβαρά δεν μπορώ να κρατηθώ. Είδα μια φωτογραφία της Ίση Χριστίδου. Είχα μαύρα μαλλιά πριν και θέλω να τα κάνω κόκκινα. Πήρα αντικαπάσεις από το σούπερ μάρκετ και επιχείρησα να τα κάνω μόνο μου τη φίλη μου. Προσπαθώ να κρατηθώ και να μην γελάσω. Λέω: και τι έγινε? Το πέρασα και έβαλε και σακούλα από πάνω. Δεν φταίνει που έκανε αντικαπάσεις μόνο στο σπίτι. Έβαλε και σακούλα από πάνω, όπως καταλαβαίνεις. Δύο το κακό, πάντα μαλλιά. Και όταν πήγα να λουστώ, τα μαλλιά μου φεύγανε από εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, θα σας πω ένα πράγμα. Σε 4 ανθρώπους δεν λέμε ποτέ ψέματα. Στο πνευματικό, στο γυναικολόγο, στο γιατρό και στο κομμωτή. Καταλαβαίνετε ότι θα παίρνω μαζί να κάνω βίντεο και θα ξεφτυλιστούμε εντελώς σήμερα. Άμα τελειώσουμε βίντεο, εμένα να μου γράψετε σήμερα. Λοιπόν, να γυρίσουμε πίσω στην πελάτησα όμως, γιατί όταν το θυμόμαστε, γελάμε μόνοι μας. Αποτέλεσμα, η πελάτησα είχε μαλλιά τα οποία ήταν καμένα, για να, πολύ ψηλά για να μην πω μέχρι τη ρίζα, γιατί μου είχε πει ότι το πήρε από σούπερ μάρκετ, ενώ στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν δεκαπάζ, άρα το πήρε από ήδη κομμωτήριο, το οποίο δεν ενημερώθηκε σωστά. Ένα αυτό. Δύο. Όταν παίρνετε βαφή, είτε από σούπερ μάρκετ, είτε από ήδη κομμωτήριο, πίσω έχει οδηγίες χρήσεως. Γιατί δεν τις διαβάζετε? Και μετά τρέχετε να σωθείτε. Και πληρώνετε και τόσα λεφτά, γιατί στο τέλος το ρεζουμί όλο αυτό είναι ότι μην πληρώσω τόσα πολλά λεφτά. Ιστορία νούμερο 3. Η πρώτη ποια ήταν? Κόψτε αυτό. Πάμε στην επόμενη ιστορία που έχω να σας πω. Τηλέφωνο πελάτησα το βράδυ. Έχω βρει το τηλέφωνο σας από μια φίλη μου που έρχεται σε εσάς. Λέω: πάρα πολύ ωραία. Έχω μάθει ότι κάνετε πάρα πολύ ωραία ξανθά. Λέω: ψέματα σας είπε. Πάμε λίγο στο επόμενο. Μου λέει: θέλω να μου σου φτιάξει τα μαλλιά, γιατί είχα μια αποτυχία. Όταν ξεκινάει έτσι, σκέφτομαι όλο το βράδυ, θα συναντήσω το πρωί που θα έρθει στο κομμωτήριο. Και έρχεται και βλέπω ένα ωραίο διάδρομο εδώ πέρα πάνω, διότι είχε κάνει δεκαπάζ
γιατί είδε μια ωραία φωτογραφία στο Pinterest. Πήγε έτσι σε μια κοπέλα στο σπίτι να τη τα φτιάξει. Κορίτσια μου, όταν βλέπετε φωτογραφίες στο Pinterest ή Instagram, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, δεν βγαίνουν. Έχουν ρετούζ, έχουν άλλα μαλλιά, έχουν άλλο φυσικό. Και επίσης τηρούν ευλαβικά αυτό που τους λέει ο κομμωτής τους. Τέλος πάντων, αυτό το κουνάβι εγώ, εδώ πέρα με το αεροδρόμιο, έπρεπε να το κάνω κάτι. Τι να την κάνω, τη δώσω τρέσα, να την ξυρίσω τα μαλλιά που ήταν καλύτερο. Αλλά πώς θα της πεις ότι εγώ θα σου ξυρίσω τα μαλλιά σου, γιατί δεν κάνει να μείνουν στο κεφάλι σου επάνω. Τι πρέπει να γίνει. Για πες, θα το κάνουμε quiz αυτό ή θα μου το γράψετε από κάτω, στα σχόλια. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας και τις απορίες σας και τις εμπειρίες σας επίσης. Με τα πολλά, με τα λίγα, την έχω πείσει ότι θα πρέπει να κουρευτεί κάπου εδώ, τουλάχιστον για να μην φαίνονται ωραίες. Και μου λέει, ράψε μου μια τρέσα επάνω. Πού να τη ράψω την τρέσα, μάνα μου, αφού δεν έχεις μαλλιά, ναι, με. Τι να κάνω. Βάζω tape. Ξέρετε αυτά τα tape extension που είναι της καινούργιας μόδας που είναι με τις ταινίες. Και τις κολλάω μερικά, κάπως έτσι σώσαμε την κατάσταση. Και λέω, τον επόμενο μήνα βγες έξω από το σπίτι σου. Όχι τώρα, κάτσε λίγο μέσα. Για να σε δει, μια και είναι η κατάσταση έτσι, είναι λίγο μέσα ακόμα. Και θα το πούμε τον επόμενο μήνα. Πήρε όχι τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο κομμωτήριο για να κάνει. Και μου λέει, πότε πρέπει να ξαναρθώ, όταν βγεις από το σπίτι σου. Έλα στο κομμωτήριο πάλι πίσω. Ήρθε τέλος πάντων μετά τον επόμενο μήνα, κάπως μάκρυνε το μαλλί, κάναμε μια κερατίνη. Και άντε σιγά σιγά με ό,τι μάσκα υπήρχε και δεν υπήρχε, λίγο αρχίζουμε να στρώμε τα μαλλιά, κουρεύοντας φυσικά και ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Αλλά μου λέει, αφού μπορούμε να βάλουμε tips, γιατί να μην τα κάνουμε μακριά. Όταν το μαλλί είναι ταλαιπωρημένο και καμένο, δεν σώζεται. Μόνο με το ξύρισμα σώζεται, αυτό είναι κανόνας. Γι' αυτό, οτιδήποτε, με οτιδήποτε υπηρεσία και να θέλετε, μόνο το κομμωτήριο. Και πρώτα κάντε τεστ ελαστικότητας. Πάμε να σας πω μια άλλη ιστορία. Έρχεται πελάτης στο κομμωτήριο, η οποία είχε μαύρα τα μαλλιά της και ήθελε να τα ξανοίξει. Και το έκανε μόνη της στο σπίτι. Βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο σκούρο. Στην αρχή μου είπε και από τις φωτογραφίες που μου έδειξε. Βγήκε έξω και της είπε η φίλη της, πάει πολύ. Ό,τι σας λένε οι φίλες σας δεν είναι παντελήθεια. Το ξέρετε αυτό. Απλώς ντρέπεται να σας το πει ή δεν θέλει να σας στεναχωρήσει. Και επιχειρεί να το κάνει λίγο πιο ανοιχτό, γιατί είδε την Julianne Moore στο Instagram και της άρεσε πάρα πολύ, λέει. Με αποτέλεσμα τα μαλλιά να φύγουν μέχρι το αυτή. Τι να σώσω, πώς να το σώσω αυτά τα μαλλιά, τι να τα κάνω. Και μου λέει, παρακαλώ κύριε Μέρ, βοηθήστε με. Και λέω, τι να σε βοηθήσω τώρα, από πού, τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω μάλλον. Φωνάζω την αδερφή μου και λέω, αδερφή, φέρε τη μηχανή. Και μου λέει, τι θα με ξυρίσετε, όχι, λίγο την αυγή να θα σου πάρω. Μετά πολλά μετά λίγα, τρόμαξε λίγο το κοριτσάκι. Βέβαια, σκέφτεται ότι δεν θα το ξανακάνει ποτέ μόνη της στο σπίτι. Λέω, πάλι καλά, πήραμε ένα μάθημα. Σήμερα λίγο, με ξέρετε, μπορεί να ξεφτυλίσω λίγο μπροστά σας, αλλά σας τα λέω για να μην τα κάνετε κι εσείς στο σπίτι μόνοι σας. Σας τα λέω στην ιστορία ότι να το μάθετε, να μην το κάνετε μόνοι σας. Δεν απατάμε τον κομμωτή μας ποτέ, όποιος και είναι αυτός. Για κανένα λόγο όμως. Γιατί είναι σαν να πατάμε τον κόμενο. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Έχετε σκεφτεί πως νιώθει. Λοιπόν, ας πάμε πίσω στα μαλλιά. Τέλος πάντων, τα κουρεύω ελαφρώς στα μαλλιά. Κάνω ένα ωραίο αλαγκασόν καρέ. Περνάω ένα χρωμογαλάκτωμα. Το χρωμογαλάκτωμα είναι ιδανικό όταν το περνάμε πάνω από τα λεπορημένα μαλλιά ή όταν θέλω να σκουρίνω μαλλιά ή όταν θέλω να εξομαλύνω τις ποιότητες των μαλλιών. Γιατί πολλές φορές άλλη ποιότητα έχω εδώ, άλλη εδώ, άλλη εδώ, άλλη εδώ. Και άλλη πιο κάτω. Το χρωμογαλάκτωμα θα μπορεί να σου γυαλίσει τα μαλλιά σου χωρίς να τα ταλαιπωρήσει. Είναι ό,τι πιο classic μπορείς να κάνεις τα μαλλιά, γιατί έχει την ίδια τεχνολογία ακριβώς όπως το φυσικό μου μαλλί. Δεν επηρεάζει τα φυσικά σου μαλλιά, επηρεάζει μόνο τα βαμμένα ή τα ξανοιγμένα και είναι ιδανικό να σκουρίνει για να κάνει τα μαλλιά να φαίνονται υγιή. Όμως, πριν το κάνεις, καλό είναι να πας σε κομμωτήριο να σε συμβουλέψουν σωστά. Να θυμάστε ότι τα μαλλιά είναι σαν ένα κουτί που είναι κλεισμένο και έχει θησαυρό μέσα. Απλά περιμένει κάποιος να τον ανοίξει. Δείξτε τους σεβασμό και αγάπη. Και αυτά θα σας δείξουν τι έχουν. Και αυτό το βίντεο έχει φτάσει στο τέλος του. Παρακαλώ πολύ, μην με πάρετε πολύ με τις ντομάτες. Απλά γράψτε μου κάτω τι θα θέλατε να δείτε. Στείλτε μου προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή σε DM και εγώ θα σας απαντήσω. Μπορείτε και στο TikTok να μπείτε μέσα. Από κάτω ακριβώς θα περάσουν τώρα όλα τα link που μπορείτε να με βρείτε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι, να κάνετε την εγγραφή σας και αν σας άρεσε, κοινοποιήστε.